Για να δούμε αν ακουγόμαστε αρκετά καλά. Καλωσορίσατε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία για φέτος κουζίνα του συγγραφέα, που έχει την χαρά αλλά και την πολύ πολύ μεγάλη τιμή να φιλοξενεί τη Βίκη την Ξανθοπούλου. Η Βίκη μας έρχεται από την μακρινή Θάσο. Έχει φέρει, μας υπόσχεται, να αποδράσουμε με την χρονομηχανή της και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχει φέρει εδώ, να αποδράσουμε σε άλλους χρόνους, σε άλλους τόπους και εκεί να ψάξουμε να βρούμε τις γεύσεις και τις νοστιμιές και να πάρουμε από μία μικρή μπουκιά από αυτούς τους τόπους. Κοντά μας είναι και ο Νίκος ο Γυψίδης που πάντοτε τρέχει. Για να ακούει τις ιστορίες μας και να μας μαγειρεύει τα ωραία του τα πιάτα. Και βέβαια θα δώσω πρώτα το μικρόφωνο στη Βίκη για να μας καλωσορίσει και αυτή με τη σειρά της. Καλησπέρα σας! Δεν ακούω τίποτα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που έχετε έρθει στην κουζίνα του Πινόκιο. Τώρα σκέφτομαι, δύο σκέψεις κάνω. Ή πεινάτε πολύ ή αγαπάτε πολύ τα βιβλία, ένα από τα δύο. Αγαπάτε πολύ τα βιβλία. Ποιοι πεινάνε πολύ να σηκώσουν το χέρι τους. Μια χαρά, είμαστε καλά. Ποιοι αγαπάνε πολύ τα βιβλία. Καλά, είστε καταπληκτικοί. Είστε καταπληκτικοί. Χαίρομαι που είμαστε σήμερα μαζί. Λίγο θα παίξουμε. Θέλετε να σας πω δύο λόγια, να σας πω δύο-τρία μικρά μου μυστικά. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε, θέλετε μήπως κάτι σεφ να μας πείτε εσείς. Όχι, έχετε εσείς την καλυσμένη, εσείς θα τα πείτε όλα. Λοιπόν, ονομάζομαι Βίκη Ξανθοπούλου. Ήρθα σήμερα, ξεκίνησα το πρωί πολύ 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 νωρίς από τη Θάσο. Η Θάσος είναι ένα νησί στη Βόρεια Ελλάδα.